Τα νεότερα για τον εξελίξη θρίλερ θα μας μεταδώσει τώρα η Σοφία Φασουλάκη. Σοφία. Ναι, Γιάννη, οι δέκα Έλληνες και ο ένας Κύπριος, μέλη του πληρώματος. Και το αναφέρω αυτό γιατί έντονο διάθυμα μετά την Ελλάδα στο Ιράν έχει κάνει και η Λευκοσία για αυτή την πειρατεία είναι καλά στην υγεία τους και μάλιστα επικοινώνησαν τόσο με τους συγγενείς τους όσο και με τις πλειοκτήτριες εταιρείε. Μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι και το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής επικοινώνησε με τον Έλληνα πλοίαρχο και διαβεβαίωσε ότι όλοι είναι καλά και ότι είναι απολύτως ψύχρεμοι. Ε, υπάρχει Γιάννη η εκτίμηση ότι... Αμέσως μετά την απάντηση του φορτίου, αμέσως μόλις οι Ιρανικές Αρχές πάρουν το φορτίο ε, από τα πλοία ε, θα απελευθερωθούν τόσο τα πληρώματα όσο και τα πλοία. Υπάρχει αυτή η εκτίμηση, αυτή Μακάρι. η αισιοδοξία, ε, θα έλεγα. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε διπλωματικό επίπεδο έχουν γίνει κινήσει που έπρεπε να γίνουν και μιλώ για το χθεσινό ε, πολύ έντονο διάβημα που έκανε λόγο ε, για πειρατεία και όλοι τηρούν στάση αναμονή. Λοιπόν, ε, πάμε να δούμε σε ποιο σημείο βρίσκονται. Εδώ, λοιπόν, είναι τα στενά του Ορμού, στον περσικό κόλπο, και στο σημείο που αναβοσβήνει η Κουκίδα βρίσκονται τα δύο ελληνόκτητα πλοία, τα οποία όπως είπαμε από χθε τις πρώτες απογευματινές ώρες έχουν καταληφθεί από τους φρουρούς της Επανάστασης, είναι ακινητοποιημένα. Ακούσαμε ότι είναι καλά στην υγεία τους τα μέλη του πληρώματος και αναμένουν τις εξελίξεις. Προφανώς θα αρχίσει η απάντηση του Πετρελαίου, όπως μας είπε και η Σοφία Φασουλάκη. Υπάρχουν, Γιάννη, και άλλα πλοία στην περιοχή, ναι. ελληνόκτητα. Είναι... Και... Γύρω στα 15. Ε... Είναι γύρω στα 17, κατάλληλου 19 πλοία Μάλιστα. ελληνόκτητα στην ίδια περιοχή και θα πρέπει και σε αυτά έχει δοθεί κάποιο σήμα να έχουν τις κεραίες τους ανοιχτές. Ε, υπάρχει, οι επόμενες ημέρε και οι επόμενε ώρε. θα είναι κρίσιμε. Σε ευχαριστούμε και πάλι, Σοφία.